Έλα, έλα. Ένα-δύο, ένα-δύο, μ' ακούς. Εντάξει.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από το κλειστό δημοτικό στάδιο της Χίου θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τον αγώνα ανάμεσα στην ομάδα του Αιγαία Χίου και του ΙΑΚΑ Ναυπλίου. Έναν αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική της Α2 μπάσκετ των γυναικών. Λόγω της πανδημίας όλοι οι αγώνες διεξάγονται χωρίς φιλάθλους. Έτσι συμβαίνει και εδώ πέρα στο δημοτικό στάδιο. Παρουσία αστυνομικής δύναμης. Ο αγώνας πλέον διεξάγεται με σχεδόν μηδενικούς φιλάθλους. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Αιγαία στο γήπεδό του. Στην πρώτη αγωνιστική τήθηκε στην Τρίπολη από την Άμυλα 51-39. Αντίθετα, ο αντίπαλος του σημερινός, ο ΙΑΚΑ Ναυπλίου, κέρδισε τον Ατρόμητο Πειραιάς στην πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι χτες έγινε ένα παιχνίδι για τον Όμιλο. Ο Θυσίας Παναγιούδας στη Μυτιλίνη ιτήθηκε από την Ηλίουπολη με 44-82. Και σήμερα διεξάγεται η δεύτερη αγωνιστική. Το υπόλοιπο πρόγραμμα. Έτοιμα τα κορίτσια του Αιγαία. Να δούμε την πρώτη πεντάδα. Είναι με το νούμερο 4 η Ελένη Κότσια, με το νούμερο 15 η Σβορώνη Τζορτζίνα, με το νούμερο 10 η Ράνια Καρούση. Να μπήκε και η ομάδα του ΙΑΚΑ τώρα και όλα τη να ξεκινήσει το παιχνίδι, η οποία είναι με τις Ζαροκώστα, Καραπάνου, Μπασάτη, Μπασάπη, και όλα έτοιμα για τον τζάμπο. Να πούμε γιατί δυνάτης είναι ο κύριος Κανόπουλος και Κωστής. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Αιγαία. Προσπαθεί η Κότσια. Το σούτ που γίνεται από το πρώτο τρίποντο από την Κότσια είναι άστοχο. Έπειτα από την μπάσα της Κομματσιούλη. Κέρδισμα τώρα, κλέψιμο της μπάλας. Και παρολίγον εκεί να έχουμε το πρώτο καλάθι για την ομάδα του Αιγαία. Η Τορμπούκη τώρα για την ομάδα, με τη Ζαροκώστα για την ομάδα του ΙΑΚΑ. Ντάπτη είναι εκεί πέρα, προσπαθούν και στην μπάλα του Αιγαία. Επιθετικό φάουλ σφυρίζεται. Στην Μπασάπη και η μπάλα για τα κορίτσια του Αιγαία. Η Κότσια κατεβάζει την μπάλα. Η μπάλα κερδίζεται από την Νικολέτα την μπάλα. Σε αυτό το άστοχο σουτ. Η Σπαθάρου, η οποία πέτυχε στο πρώτο παιχνίδι 35 πόντους, κερδίζει το φάουλ. Να δούμε τώρα από τα πλάγια εκεί, Σπαθάρου σταθεί. Βρίσκει ελεύθερο σου για 3 πόντους, τελείως airball από τη Ζαροκώστα. Κερδίζουν του Αιγαία με την Κλειώτη Κομματσιούλη. Κερδίζει το φάουλ εκεί πέρα η Σβορώνου. Σβορών λοιπόν για τις πρώτες βολές της ομάδος του Αιγαία. Άστοχη στην πρώτη. Εύστοχη στη δεύτερη. 1-0 για τον Αιγαία. Με αυτή την πρώτη βολή της Τζορτζίνας της Σβορώνου. Η οποία πέρσι αγωνιζόταν στο Φιλαθλητικό Θεσσαλονίκης. Ομάδα Α1, φέτος επέτρεψε ησυχείο
Θα δούμε τώρα ο Ιάκα στην επίθεση. Προσπαθεί για το λέει από εκεί Καραπάνο, άστοχη τελείως. Ξανακερδίζουν του Αιγαία. Η Κότσια με την μπάλα. Η Αγκό τώρα για το τρίποντο. Παρολίγον, δεύτερο άστοχο. Κερδίζει την μπάλα εκεί πέρα η Καρούση. Κότσια. Ένα τρίποντο. Κάνει το 4-0 η Κοματσιούλη. Η Κλέο Κοματσιούλη 4-0 για τον Αιγαία. Καρατζάνου, η Σπαθάρου, κερδίζουν οι του Ιάκα, οι του Αιγαία και νέα κόντρα επίθεση. Σταθερότη μπει την παλακή Κότσια, δίνει στην Κοματσιούλη, σβορώνου. Μέστη, έχουμε τώρα τζάμπολ. Μάλλον το βελάκι δείχνει Ιάκα σε αυτή τη φάση. Τζάμπολ είναι με τους παλιούς κανονισμούς. Που υπήρχαν ουσιαστικά έχουμε το βελάκι από εδώ και πέρα πλέον, δεν γίνεται τζάμπολ και η ομάδα του Ναυπλίου στην επίδεση που έχει παραμείνει στο 0, κερδίζει το φάουλ εκεί πέρα η Σπαθάρου. Πολυβόλο λοιπόν η Κατερίνα Σπαθάρου με θητεία έμπειρα πολλά χρόνια στην Α1. Ζαρακώστα τώρα με την μπάλα. Προσπαθεί και να γυρίσει. Είναι άστοχη. Η μπάλα, η μπάπα. Η μπάλα είναι για τον Αιγαία. Επίθεση για τον Αιγαία τώρα. Κερδίζει την μπάλα, όμως έχει σκάσει εκτός. Προτεί την πιάσει η Ζαροκώστα. Λάθος όμως που γίνεται εκεί πέρα. Εποφελείται η μπάπλα. Σπαθάρου. Προσπαθεί να βρει διάδρομο και είναι το πρώτο καλάθι για τον Ιάκα, 4-2. Στην επίθεση τώρα η Κοματσιούλη. Γυρίζει την μπάλα η Αγκό. Και 6-2. 6-2 για τον Αιγαία. Σταθερά μυαλωμένα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Αιγαίας έχει αυτό το προβάδισμα. Σπαθάρονται από την τίμη εκεί πέρα που ξεφεύγει. Η Μπασάπη, Σπαθάρου, τώρα μέσα στην περιοχή και εκτελεί εκεί πέρα η μπάπλα, κάνει το 6-4. Η Αγκό τώρα για την ομάδα της Χίου, άστοχη, εκεί Κοματσιούλη σε ένα μπάσιμο που επιχείρησε. Ετοιμάζει για το τρίτο του Σπαθάρου, 7-6. Προβάδισμα για την ομάδα. Είπαμε είναι επικίνδυνη η Κατερίνα Σπαθάρου. 7-6 για την ομάδα του ΙΑΚΑ που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το 6-2 έγινε 7-6. Κοντά μας έχουμε και τον πρώην παίκτη του Αιγαία, τον Γιώργο. Τον Κόσταλο. Πες μας μια πρώτη εικόνα μέχρι το 7-6 που είναι. Εντάξει, είναι ακόμα μουδιασμένες και οι δύο ομάδες. Εμείς προσωπικά πρέπει να βρούμε τα πατήματά μας, να περάσουμε την μπάλα μέσα στο καλάθι στη ρακέτα και να απειλήσουμε από κοντά ώστε να φορτώσουμε την αντίπαλη ομάδα με φάουλ και με αυτόν τον τρόπο να βγάλουμε και έξω την μπάλα για ελεύθερα σουτ. Ωραία. Time out λοιπόν. Πέντε και 33 για να λήξει η πρώτη περίοδος. Ένα comeback λοιπόν της ομάδας του Ιάκα, εκεί που προηγούνταν ο Αιγαίας με 6-2.
ένα τρίποδο και ένα δίποντο. Έφεραν το σκορ στο 7-6. Δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή στις δύο ομάδες. Κότσι, Αγκόκου, Ματσιούλη, Καρούση και Σβορώνου η πεντάδα για την ομάδα της Χίου, Σπαθάρου, Μπάπλα, Καραπάνου, Ζαρακώστα, Μπασάπη η πεντάδα για την ομάδα του Ίακα. Κατεβάζει τώρα την μπάλα η Καρούση. Μέσα στην περιοχή εκεί πέρα στρακέτα η Κοματσιούλη. Δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι, κέρδισε την μπάλα όμως. Καθότι εκεί η Καραπάνου πέταξε την μπάλα έξω. Κοματσιούλη γυρίζει. Έχει περάσει η Καρατζάνου στον αγωνιστικό χώρο. Τρίποντο που κάνει η Κοματσιούλη, άστοχο. Ξανά όμως η μπάλα στην Καρατζάνου εκεί πέρα. Και φάουλ πάνω στη Σβορώνου. Πέρασε στη θέση της Αγκό η Κλάρα Καρατζάνου σε αυτή τη φάση. Ακριβώς στα μισά της πρώτης περίοδου. Και έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τον Ίακα. Με τον νούμερο 14 βγαίνει η Μπασάπη. Και περνάει η Στρατή με το νούμερο 9 στον αγωνιστικό χώρο. Καρατζάνου τώρα με την Καρούση. Γυρίζει μες στην περιοχή, άστοχο! Η Τζορτζίνα Εσβορώνου. Η μπάλα έλειψε τη Στεφάνη και βγήκε έξω. Θέλει και λίγο τύχησε κάποια σουτ. Η Σπαθάρου τώρα εκεί δαιμόνια ελύσεται. Στη Στρατή ένα σουτ που γίνεται άστοχο. Να πούμε και τους προπονητές των δύο ομάδων, ο κύριος Τσοτσόκος για την ομάδα του Ναυπλίου, ο Κώστας Γιασεμής για την ομάδα του Αιγαία. 4,5 λεπτά για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Κοματσιούλη στέκεται, σουτάρι, άστοχη, μάχη εκεί πέρα δίνει η Στρατή. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενες και φάουλ που δίνεται στην Καρούση. Διαμαρτυρίες εκεί στον Κανελόπουλο. Να πούμε το έτορο διαδίσης είναι ο κύριος Κώστας. Κωστής. Και κατεβάζει τώρα ο Ίακας. Σπαθάρου με την μπάλα. Θετικό φάουλ εκεί το σπρώξιμο της Στρατή. Και τώρα η Καρατζάνου με την Κοματσιούλη χάνει την μπάλα, κερδίζει όμως εκεί πέρα θεματικά και από την άλλη περιοχή η Καρατζάνου το πρώτος και γκολάθ 8-7 μπροστά η ομάδα της Χίου με την Κλάρα την Καρατζάνου σε αυτό το lay-up. Έγινε μια σύγχυση, χάθηκε η μπάλα. Ήταν και Λοΐζου στη φάση που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά έφτασε η μπάλα. Να δούμε τώρα. Κόβεται εκπληκτικά. Εκεί πέρα καταπληκτική η τάπα από την Καρούση. Έχασε το φως της η αντίπαλος της... του Ία κανόν μετά στο τριών πόντων. Η μπάλα στο Στεφάνη και η μπάλα στα χέρια της Στρατή. 3 και 19 για να λήξει η πρώτη περίοδος. Σπαθάρου, άστοχη, διέσχισε όλο το γήπεδο. Ζαροκώστα τώρα πήρε στο rebound, Στρατή, Σπαθάρου. Σουτ 2 πόντων, άστοχο και αυτό από την Μπάπλα. Η μπάλα στην απειλή της Βορώνου τώρα, ναι! 17, κάνει την ανατροπή. Η ομάδα του Αιγαία περνάει μπροστά στο σκορ. Πανηγυρισμοί στον πάγκο της χιώτικης ομάδος. Και time out που παίρνει σωσμένα ο Τσοτσόκος.
Υπολείπονται 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για να λήξει η πρώτη περίοδος. Συνέχεια λοιπόν για την ομάδα του ΙΑΚΑ. Είναι η στρατή που πετυχαίνει το 19. Καρατζάνο τώρα κατεβάζει για την ομάδα της Χίου. Δίσκη στην Καρούση. Συγκλίνει προς την περιοχή και ναι, το απλό καλάθι και έχουμε το 12-9 για τον Νέα. Συνέχεια Καραπάνου λοιπόν, τώρα. Του ΙΑΚΑ. Δίνει στην μπάπλα Καραπάνου. Βήματα σφυρίζονται. Είναι η μπουρέ. Η μπάλα πάλι για τον Αιγαία. 19. 12-9. Λοιπόν, 1:59 για να λήξει. Η πρώτη περίοδος, σβορώνουν τώρα με την μπάλα. Καραπάνου, Κοματσιούλη, το σουτ 2 πόντων εκεί που γίνεται. Στην αντεπίθεση τώρα ξεκινείται η Σπαθάρου, μόνη της από την άλλη μεριά. Η Ζαροκώστα κάνει το 12-11. Προσπαθεί τώρα και ο Σβορώνου. Το πεντάρι του Αιγαία βάζει στη ρακέτα μέσα τις αντιπαλές, ζητάει το 3 πόντων που γίνεται εκεί από την Λοΐζου, ήταν άστοχο. Και πρωτοθέσεις αντιεπίθεση για τον ΙΑΚΑ. Σπαθάρου με αντίπαλο 2. Φάουλ τώρα που κερδίζει η μπάπλα. Ακριβώς 56 δευτερόλεπτα για να λήξει η πρώτη περίοδος. 12-11 προηγείται ο Αιγαίας. Η Μπέτση έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος επαναφέρει. Στρατή, βήματα, ναι, ντράπη τρίπλη εκεί πέρα για την Μπέτση. Η μπάλα τώρα για την Καρατζάνου προσπαθεί να συγκλίσει εκεί πέρα. Πολύ ωραίο καλάθι. Πήρε τα βήματα εκεί η Κοματσιούλη όπως έπρεπε και κάνει το 14-11. Μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Σπαθάρου, Μπέτση, πάλι Σπαθάρου. Περνάει προς την περιοχή, ξαναδεί προς τα έξω. Στρατή τώρα, λάθος πάσα και έχουμε κερδίσει εκεί πέρα Σβορώνου και να προϋποθέτει επίθεση με την Καρατζάνου για την ομάδα του Αιγαία. Μέσα στην περιοχή τώρα η Καρούση, άστοχη. Σε αυτό το lay-up και ακριβώς 5 δευτερόλεπτα, 4-3-2. Η μπάλα είναι για τον Αιγαία, ακριβώς μισό δευτερόλεπτο. Τι προλαβαίνει να κάνει η ομάδα του Αιγαία σε αυτό το μισό δευτερόλεπτο. Δεν έχει και τα ημά του μάλλον ο Κώστας Γιασεμής. Η μπάλα αργεί, αργεί και μένει στα χέρια της Κοματσιούλη η μπάλα. Τελικό αποτέλεσμα πρώτης περίοδου. Αιγαίας 14, ΙΑΚΑΣ 11. Γιώργο, μια πρώτη εκτίμηση για αυτή την πρώτη περίοδο. Εντάξει, πρέπει να τρέξουμε από ό,τι φαίνεται. Όταν πήραμε τα rebound και τρέξαμε και βγήκαμε σε ευνηδιασμό, βάλαμε εύκολα καλάθια. Και λίγο να βελτιώσουμε τις λεπτομέρειες στην άμυνα. Γιατί βάζουν και οι αντίπαλες παίκτες κάποια εύκολα καλάθια και πρέπει να τις δυσκολέψουμε. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Λέμε τώρα όλες τις παίκτες του Αιγαία. Ακούν τις εντολές του προπονητή τους αγκαλιασμένες. Μια πολύ καλή
σημαντική αυτή τη στιγμή για τις Ιώτισσες παίχτριες, που δείχνει πόσο ενωμένη είναι σαν ομάδα. Και όλα έτοιμα σε λίγα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Δεκατέσσερα λοιπόν προηγείται η Χιώτικη ομάδα σε αυτή την πρώτη περίοδο. Εκκίνηση λοιπόν δευτέρας περίοδου με την Σβορώνου στο πλάγιο. Λάθος που γίνεται εκεί πέρα. Κερδίζει την μπάλα η Μπάπλα, αν είναι δυνατόν. Στην πρώτη φάση Σπαθάρου, σουτάρει. Άστοχη. Λάθος στην πρώτη πάσα της δευτέρας περίοδου. Έχει περάσει και με το νούμερο 9 η Κάτια Ιατσαβέ για την ομάδα του Αιγαία. Με το νούμερο 4 η Κότσια. Σβορώνου προσπαθεί να γυρίσει, γυρίζει μπάλα στο ταμπλό, κερδίζει ηρωικά εκεί πέρα. Και ένα σούτ τριών πόντων που γίνεται, ναι, είναι εύστοχο! Η Κάτια Τσαβέ μπήκε με φόρα στο παιχνίδι, 17-11 στο συνέξι η ομάδα του Αιγαία. Ζαροκώστα τώρα για την ομάδα του Ιακά. Σπαθάρου. Και πάλι το κλέψιμο γίνεται και από την Καρατζάνου. Και ξεχύνεται πάλι ο Αιγαίας στην αντεπίθεση. Με το νούμερο 9 η Ατσαβέ τώρα. Κότσια και ένα Ισβορώνου προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα. Η Ατσαβέ, η Κότσια σουτάρει. Η μπάλα την τιμωρεί, μπαίνει και βγαίνει από το καλάθι. 8-40. Για την ομάδα της του ΙΑΚΑ τώρα ένα σουτ δύο πόντων που γίνεται. Η μπάλα τώρα για τον ένα σουτ που γίνεται. Είναι σε κρεσέντο η ομάδα του ΙΑΚΑ. Αυτή τη φορά από την Κοματσιούλη. Κάνει το σκορ 20-11 τριών πόντων. Σε κατάσταση πανικού η Σπαθάρου δεν μπορεί να κάνει πλέον κάτι. Βήματα τώρα και ξανά η μπάλα για τον Αιγαία. Στο συν 9 λοιπόν ο Αιγαίας και με αυτό το τρίποδο της Κοματσιούλη ανεβάζει στροφές σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Σε κατάσταση σύγχυσης η ομάδα του ΙΑΚΑ προσπαθούν, ζητάει πρέση και ο προπονητής της. Μπαίνει και με το νούμερο 14 η Λοΐζου στην ομάδα του Αιγαία. Η Κοματσιούλη στην επαναφορά. Κότσια τώρα. Σε όλες τις γωνιές είναι μόνη της τώρα η Σβορώνου από την άλλη μεριά. Κάνει όμως την μπάλα εκεί πέρα η Γιαμαλίδου Ιάννα που είχε περάσει στον αγωστικό χώρο. Αν έβλεπε και τη Σβορώνου ήταν μόνη στην άλλη μεριά. Όπως και να έχει το σύν 9 παραμένει και ένα φάουλ που έχει κάνει τώρα εκεί πέρα η Κοματσιούλη. Ήτανε, χτυπιέται και ο Κώστος Γιασεμής, ήτανε δύο του Αιγαία με μία αντίπαλό της. Δεν μπόρεσε να κάνει την κατάλληλη στιγμή την μπάσα. Και τώρα δέθηκε. Επειδή θα μάθει, επειδή έχουμε αντιαθλητικό τώρα για την ομάδα του ΙΑΚΑ. Με το νούμερο 15 η Μπόλιου κάνει το 20-12 και 20-13.
ήταν η Παναγιώτα Ιμπούνου. Σούτε τριών πόντων που γίνεται, είναι άστοχο από τη Ζάρο Κώστα. Και φάουλ που γίνεται τώρα στο που σφυρίζει για την Κάτι την Ατσαβέ. Νέα επίθεση για τον Ίακα. Η Ζάρο Κώστα ετοιμάζεται να επιστρέψει, να επαναφέρει. Έχουμε αλλαγή τώρα. Βγαίνει η Γιαμαλίδου από τον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 10 περνάει πάλι η Σοφία Καρούση. Η Ράνια Καρούση, συγγνώμη. Που παίρνει και το rebound της Βορώνου. Και το νούμερο η Κότσια τώρα η Ελένη. Κοματσιούλη, σούτ η από την Ατσαβέ. Τριών πόντων πάλι. 23-13. Στο συν 10 αυξάνεται η διαφορά. Να έχει Σπαθάρου τώρα. Και ξεκίνησε να πυροβολεί και η Κατερίνα Σπαθάρου. Θυμίζουμε 35 πόντους στο πρώτο μάτσι και πετύχει στην πρεμιέρα. Λάθος πάσα, δεν σιγουρεύουν τις πάσες στα κορίτσια του Αιγαία. Ευτυχώς ανέκοψε εκεί η Σπαθάρου πάλι σε πλάγια για την ομάδα. Φωνάζει εκεί πέρα για εμείς στην Κότσια, στην playmaker της ομάδος. 7 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. 23-13 προηγεί το Αιγαίας. Κότσια επαναφέρει. Κοματσιούλη, Σβορώνου, χάνεται την μπάλα εκεί πέρα. Και τώρα ξεχύνονται στην αντεπίθεση του Ναφλίου. Προσπαθεί να κερδίσει εκεί πέρα. Όμως έχουμε το τρίποντο, ευτυχώς είναι άστοχο για την ομάδα του Αιγαία. Η μπάλα στην Κατερίνα της Παθάρου. Η Ατσάβε έχει πάρει το man-to-man την παίχτρια της του Ίακα. Προσπαθούν να βρουν τα βήματά τους. Η Κότσια προθέσει ευνηδιασμού. Τώρα το τρίποντο που γίνεται τελείωσε έρμπολ. Όμως Σβορώνου πέρα την μπάλα έξω. Ήταν η Κοματσιούλη. Τελείωσε έρμπολ το τρίποντο της Ατσαβέ. Όμως πριν λίγο είχε πετύχει το τρίποντο. Το σημαντικό είναι ότι έχει χτίσει μια διαφορά. Η ομάδα του Αιγαία. 23-16. Φάλτρο που κερδίζει. Βήματα δίνονται στην double trip δίνονται στη Σπαθάρου. Η οποία κοιτάζει και λίγο αγριεμένα το διαιτητή. Μην μπορείς να κατανοήσεις αυτή την απόφασή του. Κατεβάζει τώρα η Κοματσιούλη στην Καρούση. Κότσια. Η Ελένη Κότσια εκεί που θα είναι. Το τρίποντο που γίνεται. Η μπάλα είναι στη Στεφάνη και έξω. Και η Σπαθάρου που θα έχει η κόπωση τώρα σιγά σιγά. Τι μαζί με τις Βορούν από τις μοναδικές παίχτες παίζουν από την αρχή του αγώνα. Ίσως να χρειάζονται κάποιες ανάσες. 5-40 για να λήξει το ημίχρονο. Βρίσκει το σουτ που κάνει εκεί πέρα είναι άστοχο η Καραπάνου. Κατεβάζει τώρα εκεί Καρατζάνου. Προσπαθεί, γυρίζει. Η Σβορώνου ξαναπαίνει και το rebound. Προς τα έξω η μπάλα σου τριών πόντων. Έρμπολ όμως η μπάλα. Στο σουτ αυτό της Κοματσιούλη. Η Σπαθάρου κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί εκεί πέρα. 23-16 είναι το σκορ. Η Μπασάμπη με την Σπαθάρου κάνει τον πάσιμο. Λάθος πάσα. Και έχουμε αλλαγή τώρα. Με το νούμερο 16 μπαίνει η Αγκό. Κατεβάζει η Κότσια. Κόβει πολύ ωραία εκεί η Ζάρο Κώστα. Η μπάλα για τον Αιγαία. Ένα σούτ που γίνεται είναι έρμπολ. Κερδίζει όμως το rebound και το καλάθι εκεί η Καρούση.
σε θέση άμυνας η ομάδα του Ιάκα. Μόνη της εκεί πέρα βρέθηκε και δεν χτυπιέται και ο Κώστας Γιασεμής στον πάγκο του Αιγαία. Στη μία δράνεια, στη Ζαροκώστα έκανε το 25-18. Η μπάλα τώρα κερδίζεται από τη Σπαθάρου, ξεκινώντας την αντεπίδεση του Ιάκα. Μόνη της μες στο καλάθι και πετυχαίνει το καλάθι πάλι η Ζαροκώστα. Τέσσερις απάνω την πόντρη και ένα που πλησιάζεται 25-20 η ομάδα του Ναυπλίου. Φάουλ τώρα που δίνεται στην Μπάπλα, την Νικολίτα την Μπάλπλα. Η μπάλα είναι από πλάγια. Η Κότσια με την μπάλα. Και να το λάθος που έγινε στην μπάσα στα 2 μέτρα, είναι δυνατόν. Σπαθάρου προσπαθεί να βρει κίνηση, πετυχαίνει πολύ ωραίο το καλάθι. Και να που ο Ίακας το συν 10 το φέρνει στο συν 3, 25-22. Μια αμφίροπη αναμέτρηση, βήματα τώρα έδωσε, βήματα, ναι, στην... της έφυγε ένα βήμα, εκεί πήρε φόρα η Καρούση. Και να το time out δικαιολογημένα από τον Κώστα το Γιασεμή. 25-22. Γιώργο, το συν 10 έγινε συν 3. Τι έφταξε? Βλέπουμε ότι έχουμε κάποια νεκρά διαστήματα σε άμυνα και επίθεση. Πρέπει να διορθώσουμε αυτό τώρα, να δουλέψουμε τις λεπτομέρειες, να μην κάνουμε λάθη, εύκολα λάθη. Η αντίπαλη ομάδα βλέπουμε ότι πιέζει με σκοπό να μας αποσυντονίσει και το έχει πετύχει και γι' αυτό το λόγο έχει μειωθεί και το σκορ, η διαφορά. Ωραία, να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Υπολείπονται 3 και 38 για να λήξει το ημίχρονο. Το σκορ είναι Αιγαίας 25-22 Ίακας. Εντολές από τους δύο σπάγκους. Εκκίνηση λοιπόν για τον Ίακα, κατεβάζει Σπαθάρου. Ζαροκώστα, Μπασάπη, σουτ 2 πόντων από τη Ζαροκώστα, εύστοχο από τα πλάγια και να στον πόντο ο Ίακας 25-24. Κατεβάζει τώρα η μπάλα η Ρεγκίνια Ιαγκό, κερδίζει το φάουλ. Από πλάγια η μπάλα. Καρατζάνου, γυρίζουν την μπάλα οι του Αιγαία. Κοματσιούλη, κλεισμένες. Ο χρόνος λίγη, 4-3. Να όμως βρίσκεται εκεί πέρα στη ρακέτα η Σβορώνου και ξεκλειδώνουν την άμυνα του Ίακα. Και ένα καλάθι που το χρειαζόταν, ένα καλάθι ψυχολογίας αυτό. Αφού το συν 10 έγινε συν, έφτασε στον πόντο. 27-24. Φτάνει με αυτό το καλάθι της Βορώνου η ομάδα στο συν 3. Να τώρα που γίνεται το λάθος εκεί πέρα. Ξανακερδίζουν όμως του Ίακα. Ζαροκώστα από τα πλάγια πάλι. 2-2 μέσα σε 2 λεπτά. 27-26. Κατεβάζει και η Καρατζάνου. Με τη Σβορώνου σιγουρεύουν λίγο την μπάλα. Είναι και η Αγκό εκεί πέρα. Σβορώνου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει η επίθεση. Βήματα δίνονται στην Καρατζάνου εκεί. Ήταν το βήμα το μισό το παραπάνω που έκανε.
Και κατεβάζει τώρα η Μπασάπη. Η Νικολέτα Μπασάπη δίνει στην Κατίνα της Παθάρου. Είναι η Καραπάνου. Σφυρίζεται ένα φάουλ εκτός φάσης πάνω στη Σπαθάρου. 27-26. Προσπαθεί τώρα, συγκλίνει και καλάθι και φάουλ. Πανηγυρισμοί στον πάγκο του Ίακα και να το προβάδισμα για την ομάδα της Πελοποννήσου. 27-28 σε αυτή τη φάση. Ήταν το μπάσιμο της Νικολέτας την Πάλπα. Κέρδισε και το φάουλ. Και μία βολή. Και να που λίγο πριν λήξει το ημίχρονο παίρνει το προβάδισμα. Με ένα πόντο η ομάδα του Ίακα είναι και άστοχη τώρα σε τη βολή. Βιάστηκε να μπει και μέσα. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Αιγαία. 1:55 για να λήξει το ημίχρονο. Αιγαίας 27, Ίακας 28. Η βαθιά παλιά που γίνεται επικίνδυνη λίγο, όμως είναι μόνη της τώρα της Βορώνου. Ναι, εγγύηση. 29-28. Σπαθάρου. Σβορώνου. Και η μπάλα είναι... διαμαρτύρεται. Πολύ πιθανό έχει και δίκιο η Σπαθάρου σε τη φάση. Τέλος πάντων, η μπάλα είναι για τον Αιγαία σε τη φάση. Δύσκολη φάση και για τους διαιτητές. Οι δύο όμως έδειξαν και δύο Αιγαίας. Προσπαθεί τώρα εκεί πέρα η Καρατζάνου. Συγκλίνει τη Σβορώνου. Μόνη της από την άλλη μεριά. Η Αγκό και αργήσαν εκεί λιγάκι. Δεν πήγε η καλή πάσα. Έκλεψαν οι φιλοξενούμενες. Σπαθάρου. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει το 30-29. Προσπαθεί για το lay-up εκεί πέρα. Η Κοματσιούλη. Άστοχη, πέφτουνε κορμιά. Τώρα κάνει το φάουλ η Σβορώνου και αντιαθλητικό δίνεται. Πήγε κάπως εκεί άτσαλα πάνω στον αντίπαλό της. Και μόλις νομίζω να έχει να χτυπήσει. Παντός γινόταν μάχη σε αυτή τη φάση. Μέρα γίνει κατοχή της μπάλας. Ίσως και τραβηγμένο το αντιαθλητικό. Διαμαρτύρεται και εκεί ο coach της του Αιγαία. 30 λοιπόν 29. Μπροστά ομάδα του Ίακα και έχουμε τώρα δύο βολές και την μπάλα έξω για την ομάδα των φιλοξενουμένων. Ζητούν να σκουπιστεί και το τερέν. Είπαμε φιλάθη δεν υπάρχουν, ούτε μπολμπόι υπάρχουν σήμερα εδώ στο κλειστό της Χίου. Σίγουρα μια άσχημη εικόνα εν μέσω πανδημίας για τις ομάδες μας, για τους φιλάθλους που θα ήθελαν να είναι κοντά στις ομάδες μας σε εθνικές κατηγορίες. 5 εκπροσώπους για τη φετινή χρονιά ισίως στις εθνικές κατηγορίες, όλα τα αθλήματα. Αστοχή Σπαθάρου τώρα, ο Αιγαίας μήνα από αυτές. Α2 γυναικών, πρώτος όμιλος εδώ από το κλειστό της Χίου. Το σκορ γίνεται 31-29, 55 δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. Η μπάλα και time out έχουμε. Κωστά μας είναι και ο παίκτης του Αιγαία, Κώστας ο Γράντας. Κώστα, πώς λες το παιχνίδι? Καλησπέρα και από μένα. Όσο ο Αιγαίας μπορέσει να περιορίσει τις Παθάρους, είδαμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο έκαναν εξαιρετική δουλειά τα κορίτσια με συνεχόμενες παγίδες στην κορυφή και πίσω από το κέντρο. Όσο πήρε ρυθμό η συγκεκριμένη παίκτρια που είναι μιας πολύ, πολύ καλής ποιότητας. Είδαμε ότι η ομάδα του Ίακα πλησιάζει το σκορ, είναι αυτή τη στιγμή μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι κλειδί για να νικήσει η ομάδα του Αιγαία σήμερα είναι η καλή δουλειά από όλες τις παίκτρες πάνω στην συγκεκριμένη κοπέλα.
Παντός είναι όλα ανοιχτά μες στην Ισκόρστα, έτσι. Σκόρ, πόντο-πόντο πάνε δύο ομάδες. Αυτό ακριβώς. Ο Αιγαίας κάνει μια συλλογική προσπάθεια, ειδικά στην επίθεση. Με τις Βορώνου να είναι το κλειδί, με τις Βορώνου να προσπαθεί σχεδόν σε κάθε φάση να την ποστάρει ο coach. Για εμείς από την άλλη Σπαθάρου, η οποία έχει πάρει πολλές μπάλες, δημιουργεί και σκοράρει. Πιστεύω θα είναι καταλυτικός παράγοντας αυτές οι δύο αθλήτρες για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Και όπως είπε και ο Κώστας, είναι οι μοναδικές αθλήτρες που δεν έχουν γίνει αλλαγή σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σπαθάρου πρέπει να έχει πετύχει 14-16 πόντους. Απ' την άλλη, Σβορώνου πρέπει να έχει φτάσει στους 10 με τα λέει που κάνει και από κοντά. Η μπάλα λοιπόν για τις φιλοξενούμενες. Πάμε για ημίχρονο. Ζαροκώστα με την μπάλα. Γυρίζει εκεί πέρα η Μπάπα. Μένει μόνη της αστοχή. Ήταν Μπασάπη. Και να δούμε τώρα. Ξεχύνεται το Αιγαίας. Λάθος όμως πάσα. Κόντρα στην κόντρα. Βγήκε και η Σπαθάρου. Κέρδισε την μπάλα. Δεν σίγουρευσε την πάντα της εκεί προς την Κοματσιούλη. Να δούμε τώρα η Σπαθάρου. Βρίσκει την βήματα όμως εκεί. Πολύ σωστή απόφαση η Μπάπλα. Μία επίθεση, όλη η επίθεση για την ομάδα του Αιγαία. 24 δευτερόλεπτα. Ευκαιρία τουλάχιστον να ισοφαρίσει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 29-31 το σκορ. Η Κοματσούλη στο κατέβασμα με την Κότσια. Μπήκε και η Καραπάνου πάλι στο μάτς. Κοματσιούλη, Καρούση, ροκανίζουν τον χρόνο, ροκανίζουν ακόμη τον χρόνο, Σβορώνει εκεί πέρα, γυρίζει, σούτ από την Καρούση, η μπάλα να σου γυρνάει, Σβορώνει προσπαθεί να πάρει την μπάλα, επεμβαίνει Καραπάνου στο έδαφος και σπαίνει την μπάλα, να όμως το γυλάδος που γίνεται και το σούτ που γίνεται είναι άστοχο στην εκπνοή από την Κοματσιούλη που κέρδισε εκεί την μπάλα από τη Στρατή, 29-31. Ομυρικές μάχες κάτω από το καλάθι σε αυτή τη τελευταία φάση της ομάδος του ΙΑΚΑ. Ημίχρονο λοιπόν εδώ στο κλειστό της Χίου. Τελικό αποτέλεσμα ημίχρονου 29-31. Κώστα, τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα του Αιγαία στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το ότι αυτό το συνδέκα βρέθηκε πίσω στο σκορ στην επανάληψη. Σίγουρα πρέπει να βελτιώσει την άμυνα στη Σπανθάρου. Όσο μαρκάραμε σωστά, τόσο ήμασταν και μπροστά στο σκορ. Στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκανε τα μακρινά μας σουτ και γι' αυτό και όσο παίρναμε ψυχολογία από την άμυνα οι αθλήτριές μας είχαν λιμένα χέρια και μπορούσαν να σκοράνουν μπροστά. Όσο όμως δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τις άμυνες και να τρέξουμε, δυσκολευτήκαμε και στο μακρινό σουτ, δηλαδή και τα στατιστικά πιστεύω το λένε, πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό έξω από τη γραμμή του τρυπόντου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κλειδί για το δεύτερο ημίχρονο είναι να ελέγξουμε τα rebound και να τρέξουμε γρήγορα στον εφημιασμό, να πάρουμε κάποιους εύκολους πόντους γιατί μας λείπουν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ευχαριστούμε και εμείς. Κάνουμε μικρό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα τη HioSyn. Στη διαδικτυακά παρακολουθείτε την αμέτρηση ανάμεσα στον Αιγαία Χίου και την ομάδα του ΙΑΚΑ Ναυπλίου. 29-31 το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Επανεχόμαστε σε λίγα λεπτά.
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εδώ στο κλειστό της Χίου το δεύτερο ημίχρονο, ανάμεσα στον Αιγαία και, και τον Ία Καναφπλίου. Θυμίζουμε σκορ πρώτο ημίχρονο 29-31 για τις φιλοξενούμενες. 1-10 σκορ 26-16 που έχει ο Αιγαίας. Δεν κατάφερε να το κρατήσει και το παιχνίδι γύρισε ανάποδα υπέρ της φιλοξενούμενης. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο, τρίτη περίοδος. Με το νούμερο 13 τη Μάτη Ζαροκώστα να. Να επαναφέρει στη Σπαθάρου. Πρώτη σκορ για το πρώτο ημίχρονο τη Σπαθάρου με 16 και η Τζορτζίνα Σβορώνου με 12 για την ομάδα του Αιγαία. Γυρίζουν λοιπόν οι παίχτες του Ναφλίου. Με το νούμερο 14 και σουτάρει άστοχα η Μπασάπη. Η μπάλα τώρα στην Καρατζάνου, δίνει στην Κομματσιούλη. Καρατζάνου, γυρίζουν οι του Αιγαία. Συγκλίνει η Κομματσιούλη. Κερδίζει το φάουλ από το άλλο εντεκάρι, από την Καραπάνου. Η μπάλα πλάγια. Καρατζάνου λοιπόν, να δούμε του Αιγαία, Καρούση, Κομματσιούλη εκεί πέρα, σουτάρι, ναι, προβάδισμα για τον Αιγαία, 32-31. Ένα τρίπονο ότι χρειαζόταν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ευχάριστη για την ομάδα του Αιγαία, να πούμε ότι παρακολουθεί το Σούτριον πόντων που γίνεται τον ενάστοχο από τη Ζάρο Κώστα και ξανά ο Αιγαία στην επίθεση. Κομματσιούλη, Σβορώνου, Καρατζάνου, είχε χώρα του τρίπο, δεν το κάνει, συγκλίνει. Και προσπαθεί για το σούτ εκεί Σβορώνου, ανάμεσα σε τρεις, παίζει τελενδιετές, υπεράζει το παιχνίδι και η Μαρία Δάνδουλα, στα playmaker. Ένα το λάθος που γίνεται και κερδίζει η Δάνδουλα, πολύ ωραία. Και ξανά πάλι με την Σβορώνου. Μπήκε δυναμικά η Μαρία Δάνδουλα, η μικρή νεαρή παίχτρια του Αιγαία. Και τώρα γυρίζει η Τζορτζίνα η Σβορώνου και κάνει το 34-31. Πάρτο βάλτο ήταν αυτό το καλάθλι για την σέντρεφόρ του Αιγαία. Και να ξανά το προβάδισμα για τις Χιώτισσες. Συγκλίνει τώρα σουτ δύο πόντων άστοχο από την Μπάπλα, η μπάλα ξανά στην Σπαθάρου, σουτάρια τρεις. Εκτελεί λοιπόν εκεί η Καταρίνα Σπαθάρου. Φτάνει τους 18 πόντους. Κομματσιούλη, Σβορών πάλι συγκλίνει. Κόβεται αλλά με φάουλ από την Μπάπλα. Δύο βολές για την Τζορτζίνα. Εφτάμιση λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 34-34 το σκορ. Αστοχή Σβορώνου. Ίσως θα έπρεπε ο κόουτς να την ξεκουράσει αυτή την τρίτη περίοδο λιγάκι και την τέταρτη περίοδο θα αναμένεται πιο καυτή για τις δύο ομάδες και είναι από την αρχή του παιχνιδιού η σέντερ του Αιγαία. Άστοχη στη δεύτερη της βολή. Βγαίνει Σπαθάρου τώρα στην επίθεση. Βήματα σφυρίζονται. Και έχουμε αλλαγή τώρα. Μπαίνει με το νούμερο 7 η Μαριάννα Γιαμαλίδου. Ξεκουράζει λοιπόν, άκουσε τη, λες και μας άκουσε ο γόστος του Αιγαία, την Τζορτζίνα την Σβορώνου. Η μπάλα πάλι για τον Αιγαία. Η Ελένη Κότση ετοιμάζεται να μπει και βγαίνει η Καρατζάνου. Η Κομματσιούλη
επαναφέρει την μπάλα, βρίσκει την Ελένη την Κότσια, ροκανίζει το χρόνο της, γυρίζει την μπάλα του Αιγαία. Η Ράνια Καρούση, μπάσιμο και άστοχη, μάχες για το rebound, καταλήγει μπάλα στην Σπαθάρου τελικά, η οποία προστατεύει και την μπάλα και μόνη της αυτά το καλάθι. Η Μπασάπη κάνει το 34-36. Δεν κάνει και το σούτ η Καρούση, παρά ήταν μόνη της. Φωνές από τον το Τσόκο για την άμυνα. Προσπαθούν να βρουν το κενό του Αιγαία. Η μπάλα τώρα στην άλλη περιοχή, το τρίποντο που γίνεται από τη Δάνδουλα. Άστοχο. Προσπαθούν και κερδίζουν οι του Αιγαία πάλι την μπάλα. Το παιχνίδι όσο πάει και γίνεται δραματικό. Ρουλέτα από εδώ και πέρα πλέον. Στα μέσα της τρίτης περίοδου. Η μπάλα τώρα που γίνεται στην Κοματσιούλη. Σου τριών πόντων από την Κότσια, είναι άστοχο. Η μπάλα στην Καραπάνου. Σπαθάρου εκτελεί από μακριά, είναι εύστοχη. 34-39. Και ξεφεύγει ο Ιάκας. Πρώτη φορά, πρώτη 5 πόντων. Λάθος πάσα που γίνεται τώρα εκεί πέρα για την Κότσια. Ξανά η Σπαθάρου. Και ξανά για τρίποντο. Άστοχη αυτή τη φορά. Η μπάλα προσπαθεί και βγαίνει στην αμαρκάριστη. Ζαροκώστα που κάνει το 34-41. Αδράνεια για την ομάδα του Αιγαία σε αυτή τη φάση. Ένα blackout. Η ομάδα βγαίνεται στο μείον 7. Γιάννης Γράντας κοντά μας. Ο παίκτης του Αιγαία. Γιάννη, τι βλέπεις? Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο ο κόουτσιας εμείς με άμυνα 4-1. Έβαλε τη μικρή τη Δάνδουλα να αναλάβει σε προσωπικό μαρκάρισμα την Σπανθάρου. Σε man-to-man και οι υπόλοιποι 4 ζόναραν. Στην αρχή είχε τεράστια πρόβλημα επιθετικά η ομάδα του ΙΑΚΑ, όμως μετά μπόρεσε να προσαρμοστεί και βρήκανε λύση επιθετικά. Ένα από τα προβλήματα της ομάδας μας είναι ότι η Σβορώνου δείχνει πολύ σημαντικά σημάδια κόπωσης, οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή πρόβλημα στην επίθεση. Επίσης η ομάδα της Πελοποννήσου έχει βγει και πιέσει στα 4 τέταρτα του γηπέδου, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε θέμα στο κατέβασμα της μπάλας. Θεωρώ πως χρειάζεται αυτή τη στιγμή δύο χειριστές. Η διαφορά είναι στους 7 και είναι πολύ σημαντικό και πολύ κομβικό αυτή τη στιγμή το σημείο του παιχνιδιού, γιατί έχουμε κολλήσει επιθετικά. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Γράντα. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζουμε, παρακολουθείτε σε ζωντανή μετάδοση από την hiosin.gr τον αγώνα ανάμεσα στην ομάδα του Αιγαία και του ΙΑΚΑ Καναφλίου. 34-41 το σκορ. Κοντά μας είναι και ο τεχνικός ο Νίκος ο Μαραγγέλης, που φροντίζει να βγαίνουμε ζωντανά στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και στη μετάδοση είναι ο Νίκος Ζερβόπουλος. Με pressing τώρα ξεκίνησε ο ΙΑΚΑΣ και να ανοίγονται τώρα μόνοι της από την άλλη μεριά. Και το καλάθι! Το καλάθι! Γιατί για Μαλίδου ξεκουράζεται το τεσσάρι της ομάδας. Η Άννα Γιαμαλίδου κάνει το 36-41. Πέρασε το pressing που δέχτηκε η ομάδα του Αιγαία. Αυτή είναι η αντίδραση. Το pressing πρέπει να βγει μπάλα μπροστά να μπορέσει να πετύχουν το καλάθι. 36-41. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς που παίρναν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και μας στηρίζουν σε αυτή την πραγματοποίηση αυτής της μετάδοσης εδώ από τον κλειστό γυμναστήριο της Χίου. Θυμίζουμε αγώνα διεξάγεται χωρίς θεατές λόγω του κορονοϊού. Σπαθάρου εκεί βρίσκει καλάθι και φάουλ και πανηγυρισμοί για τις κοπέλες της φιλοξενούμενες. Και πλέον έχουμε το 36-43 με την μπάπλα να εκτελεί και μια βολή.
Αστοχή. Rebound εκεί από την Καρούση. Κατεβάζει και προσπαθεί να σιγουρεύει τις πάστες. Και έχουμε και το καλάθι από την Βορώνου. 38-43. Προσπαθεί να κερδίσει και την μπάλα η Κότσια. Η μπάλα στην απέναντι μεριά. Ζαροκώστα στο σούτ που λύγει ο χρόνος. Η μπάλα το rebound να δούμε. Το πήρε πολύ έξυπνα η Κοματσιούλη. Και νέα επίθεση για την ομάδα του Αιγαία. 38-43. Η μπάλα εκεί χάνεται από την Ατσαβέ. Και η Σπαθάρου ξεχύνεται ασταμάτητη. Διπλή τρίπαλα δίνουν στην Ατσαβέ. Στην Σπαθάρου. Την μπάλα ξανά για την ομάδα του Αιγαία. Υπολείπονται 4 και 17. Στο μείον 5 βρίσκεται η ομάδα του Αιγαία. Καρούση κατεβάζει την μπάλα. Η μπάλα τώρα στην επίθεση. Κότσια κατεβάζει την μπάλα. Σβορώνου. Το φάουλ εκεί που κερδίζει Κοματσιούλη από πλάγια. Επίθεση λοιπόν για την ομάδα του Αιγαία, 3 και 58 για τη λήξη τρίτη περίοδος, 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Κώστα του Γιασεμί. Κοματσιούλη με την μπάλα, τρίποντο. Ναι! Εκτελεί. Η Κοματσιούλη κάνει το 41-43. Να το comeback του Αιγαία. Από το μείον 7 στο μείον 2. Η μπάλα χάνεται και είναι για την Κοματσιούλη τώρα. Και ένα εκλείο που κατεβάζει την μπάλα. Κότσια, αργά-αργά. Το momentum του αγώνα δίνει αυτή τη στιγμή Αιγαία. Έχει μειώσει με ένα μείον 5-0 αυτή το διάστημα. Φάουλ τώρα που δείτε πάνω στην Κότσια. Ακριβώς στη λήξη του χρόνου. 2 δευτερόλεπτα απέμεναν. Έξυπνο φάουλ θα λέγαμε αυτό που κέρδισε η Ελένη Κότσια. 14 δευτερόλεπτα πλέον η επίθεση. Κότσια με την μπάλα. Κοματσιούλη. Την μπάλα στην Ατσαβέ. Βήματα δίνονται στην κράτη για την Ατσαβέ. Χαμένη επίθεση πάλι για την ομάδα του Αιγαία. Ο Κώστας Γιασεμής. Και ο Πάκος χειροκροτάει τις παιχτρίες του για να διαφύπνιση. Και η Σπαθάρου κατεβάζει την μπάλα και τώρα είναι κατοχός της. Στρατή. Η Θοδόρα Στρατή στο τρίποντο. Συγκλίνει. Προσπαθεί να βρει διάδρομο. Φάουλ τώρα που γίνεται πάνω στην πάπλα. Πάνω δίνεται επιθετικό. Βήματα ήτανε. Έστησε πολύ ωραία και το κορμί της η Σοφία Ιράνια Καρούση και πήρε έξυπνα το ανάγκα στην αντίπαλα της να κάνει λάθος. Βγαίνει η Ατσαβέ, μπαίνει η Καρατζάνου. 2:50 για να λήξει τρίτη περίοδος. 41-43 στην κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι σήμερα εδώ στο κλειστό. Και αναμένεται, όπως με την εικόνα των δύο ομάδων, να πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Κοματσιούλη, εκεί μπορεί να τσέγαινε και φάουλ. Ξεχύνεται στην αντεπίθεση. 2 του Αιγαία από την άλλη μεριά. Κότσια, Κοματσιούλη, μόνη της προσπαθεί τη Βορώνου. Βγαίνει εκεί Σπαθάρου, πανταχού παρών. 19 πόντους σήμερα, 35 στην πρεμιέρα. Δεν έχει ξεκουραστεί ούτε ένα λεπτό σήμερα. Βγαίνει μόνη της, γίνεται το double team. Αστοχή εκεί η Μπασάπη και φάουλ που γίνεται πάνω στην Κότσια. 41-43.
Και πάμε σε βολές πλέον. Στην Καρούση ήταν το φάουλ. Πάει να εκτελέσει τις δύο βολές. Έτοιμη η Ράνια η Καρούση για την πρώτη βολή. Παραμένει το 41-43. Άστοχη στη δεύτερη προσπαθή Βορώνου. Κερδίζει την μπάλα. Με την εμπειρία της έβαλε ωραία και το χέρι. Ανάγκασε το άλλο 14, το άγωνε την 14, την Μπασάπη να κάνει το λάθος. Σβορώνου τώρα. Ετοιμάζεται η Σβορώνου, συγκλίνει. Καρούση. Βήματα δίνονται. Παραμένει το 41-43. Είχε την ευκαιρία με τις δύο βολές αυτές. Και έχουμε και time out στιγμή. Είχε την ευκαιρία με τις δύο βολές να φέρει το παιχνίδι στα ίσα η Καρούση. Παραμένει λοιπόν το 41-43 με αυτό το λάθος. Η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Γιάννης Γράντας. Γιάννη, πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη του αγώνα? Τρία διαφορετικά ματσαρίσματα πάνω στις Παθάρους αυτό το δεκάλεπτο από τον coach Γιασεμί. Είδαμε στην αρχή τη Δάνδουλα, στη συνέχεια την Ατσαβέ και τώρα την Καρατζάνου. Γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστεί η αθλήτρια του Ίακα. Το σκόρ είναι κοντά, ο Αιγιάς έχει μειώσει με μεγάλα σου της Κοματσιούλη. Δύο λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου, θέλει λίγο προσοχή ακόμα και προσπάθεια κυρίως αμυντικά από τα κόρισια του Αιγιάς. Το σημαντικότερο είναι ότι μάζεψε λίγο την διαφορά ο Αιγιάς, έτσι η Γιάννη. Σίγουρα και σιγά σιγά θα δούμε και σημάδια κόπωσης και από τη Σπαθάρου. Όπως είπες και προηγουμένως δεν έχει βγει. Η κοπέλα δεν έχει ξεκουραστεί. Οπότε θεωρώ πως ο Αιγαίας, αν είναι συγκεντρωμένος αμυντικά της Βορώνου, μπορέσει να πλησιάσει την Κομματσκύλη στο εξωτικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ο Αιγαίας θα κερδίσει το παιχνίδι. Πραγματικά η ομάδα του Ίακα παίζει με ουσιαστικά 7 παίχτριες από ό,τι βλέπουμε. Δεν έχει κανέναν. Ο Αιγαίας έχει χρησιμοποιήσει 10 παίχτριες μέχρι στιγμής. Όλο το βάρος πέφτει λοιπόν στην έμπειρη την Κατίνα της Παθάρου από τις φιλοξενούμενες. Δύο λεπτά για να λήξει τρίτη περίοδο. 41-43. Σπαθάρου κατεβάζει. Η μπάλα γίνεται λάθος, άμα την προλάβει, το διορθώνει η Σπαθάρου. Ζαροκώστα. Η μπάλα από τα πλάγια, άστοχο το σούτ, όμως το rebound εκεί, ανάμεσα σε τρεις. Απίστευτη φάση από την Μπασάπη, κέρδισε την μπάλα ανάμεσα σε τρεις του Αιγαία. Κοματσιούλη τώρα, έκανε το 41-45. 7 δευτερόλεπτα, το τρίποδο τώρα από την Δάνδουλη, μπάλα την αδική. Να όμως η Σβορώνη εκεί πέρα και ήταν η Κοματσιούλη. Νέα σου το τρίπο το έκανε η Κότση, ας ζητώ συγγνώμη. Κάτω το καλάθι μετά η Κοματσιούλη, τουλάχιστον η μπάλα λέει για τον κατακόρισε του Αιγαίνη, μπάλα δικιά τους. Τριπλή ευκαιρία να σκοράνουνε. Η μπάλα που γίνεται στη Σβορώνη, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια της. Απίστευτη φάση. Δόθηκε χαμηλή παλιά πάσα στην Τζορτζίνα και να το Σπαθάρου με την πυρία, το έμπειρο μυαλό της βρίσκει την όμως φάουλ δίνεται, όχι τρία δευτερόλεπτα έχουμε στην Καραπάνου. Επανέρχεται η Φωτεινή Λοΐζου, playmaker, κατεβάζει την Κότσια. Την ξεκουράζει τον πάγκο μετά αυτό το αποτυχημένο τρίποντο που είχε στην προηγούμενη φάση. Λοΐζου λοιπόν με την μπάλα. Σουτάρει και είναι άστοχη. Η Ατσαβέ. Σπαθάρου και ανάμεσα σε 4-5 χέρια κρατιέκεται όρθι. Κερδίζει και το φάουλο από την ψηλή την Σβορώνου. Όλοι ο Σεγέας πάνω στη Σπαθάρου.
Είμαστε 38 δεύτερα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Μία πέτυχα την κάθε ομάδα, Ζαροκώστα. Η μπάλα τώρα παραλίγο να μπασάμπει εκεί στην κοντεόρθιση του Ιακα. Η μπάλα είναι, καταλήγει σε κέρια φιλοξενούμενων και πάλι Σπαθάρου. Έχουμε 11 δευτερόλεπτα για τον Ιακα, 22 για να ρίξει περίοδος. 7 δευτερόλεπτα, 6 να δούμε Σπαθάρου. Βρίσκει πράγμα, να δίνει κάποιο στήριγμα. Έληξε ο χρόνος. Και μία επίθεση 12 δευτερολέπτων για τον Αιγαία. 41-45. Ξαναμπαίνει και η Κάτια Ατσαβέ. Ατσαβέ. Καρατζάνου. Κοματσιούλη. Καρούση. Και Λοΐζου είναι η... Μάλλον ξαναμπήκε η Κότσια. Και σε πρέσινγκ η ομάδα του Ιακα. Επαναφέρει η Κοματσιούλη. Ξανακαινίζει η μπάλα Κοματσιούλη από την άλλη μεριά μόνη της. Όχι. Τελευταία στιγμή Ζαροκώστα κόβει την μπάλα που προορίζονταν για την Ατσαβέ. Φάτσα με το καλάθι. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Κότσι επαναφέρει η μπάλα. Ανάμεσα δύο, όχι. Αυτό δεν γίνονται. 3 δευτερόλεπτα και είναι η μπάλα για τον Αιγαία. Ομυρικές μάχες στα κορίτσια εκεί πέρα. Δεν μπορούν, την κατοχή της μπάλας δεν μπορεί να την έχει τη μία ομάδα την άλλη. Πλάγι για τον Αιγαία. 41-45. Κότσι επαναφέρει. Κερδίζει και Σπαθάρου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λήξη περίοδου με αυτό το μακρινό σουτ. 41-45 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Συντηρεί αυτό το μικρό προβάδισμα που έχει η ομάδα της, του Ιακα. Γιάννη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο σημείο 4 ο Αιγαίας. Ίδια δεδομένα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε μετά το τελευταίο time out. Έχει θέμα στο σκοράρισμα ο Αιγαίας, έχει κολλήσει αρκετή ώρα στους 41 πόντους. Βλέπουμε ότι τα κορίτσια δεν έχουν ξεκάθαρο προσανατολισμό αυτή τη στιγμή. Η μπάλα περνάει πολύ λιγότερο στις βόρων από ό,τι περνούσε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει ο Αιγαίας να βάλει μεγάλα σουτ και πρέπει να συνεχίσει την καλή αμυντική του δουλειά. Οι 45 πόντοι που έχει δεχτεί είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά οι 41 επιθετικά είναι το πρόβλημα. Πρέπει να βάλουμε μεγάλα σουτ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον παίκτη του Αιγαία, τον Γιάννη τον Γράντα. Στον πάγκο τηλεοδηγίες για τις δύο ομάδες. Ο Κώστας Γιασημής για την ομάδα Αιγαία. Να πούμε ότι χτες στον όμιλο Θησέας Παναγιούδας Ηλιούπολης στα 4-82, άνετα μάτι της Ηλιούπολης. Και σήμερα σε λίγο ξεκινούν οι υπόλοιποι αγώνες. Εύνικος, Δανάη, Άργους. Ατρόμητος, Πειραιά, Άμυλα, Τρίπολης. Φίνικας, Πειραιά, Άρης, Καλαμάτας. Εδώ στο κήπεδο ΦΟΒ στην ΓΑΜΕ Εθνική των Ανδρών. Στις 4 ώρα αγωνίζεται πάλι το κλεισμό των θυρών με την ομάδα του Πικερμίου. Ενώ η άλλη ομάδα της ΧΙΟ στην ΓΑΜΕ Εθνική των Ανδρών, ο ΒΑΟΛ, αγωνίζεται αυτή την ώρα 1:15 στην Ιστιαία με την τοπική ομάδα. Το τελεελευθεριακό. Η Κοματσού λοιπόν επαναφέρει την μπάλα για την ομάδα του Αιγαία στην τελευταία αυτή περίοδο. Ξύχου τριών πόντων, η μπάλα έξω. Σε αυτό το σούτ της Κλειώτης Κοματσούλη, η οποία το πήρε πάνω του, είχε ένα τρίποντο εύστοχο λίγο πριν στην τρίτη περίοδο, τώρα όμως ήταν άστοχη. Η ομάδα του Ιακα στην επίθεση, Σπαθάρου. Κόβεται από εκεί της Βορώνου και ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Η του Αιγαία χάνεται όμως η μπάλα και στο, στην double triple. Αν είναι δυνατόν η Κότσια. Αμέσως την αντικαθιστεί ο Γιασεμής, οριόμενος στον πάγκο του Αιγαία.
Είχαμε την ευκαιρία, είχε μάλλον ευκαιρία του για να μειώσει αυτή την φάση. Απίστευτο όμως λάθος εκεί από την Ελένη Δικότσια. Και η Σπαθάρου πλέον, αλλά λίγο να χλέψει εκεί πέρα, να δούμε. Δεν τα καταφέρνει. Καραπάνου. Σπαθάρου με Ζαροκώστα. Σας στείνεται η Σταθάρου και όχι, την άφησαν ελεύθερη. Τρεις παίχτριες. Την κοίταζαν τρεις παίχτες του Αιγαία. Και το σκορ πάει στο 41-48. Να δούμε τώρα Σβορώνου. Κοματσούλη πάλι για τρίποντο. Ναι, το απαντάει. 44-48. Στους 10 πόντους η Κοματσούλη. Επιθετικά σε Κοματσούλη και Σβορώνου έχουν φτάσει διψήφιο πόντων η ομάδα από την ομάδα του Αιγαία. Σβορώνουμε την μπάλα. Συγγνώμη, σπαθάρουμε την μπάλα. ...44-48. Σουτ δύο πόντων. Εύστοχο από την μπάλπα. 44-50. Και κατεβάζει την μπάλα. Εκεί Καρατζάνου. Κοματσιούλη. Φάουλ εκεί πέρα από την Καραπάνου. Αλλά η μπάλα είναι από πλάγια. Σε επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Αιγαία, 44-50. Χρειάζεται ένα ξέσπασμα η χιώτικη ομάδα για να μπορέσει να έχει επαφή με το σκορ. Το τρίπο πριν της Κοματσιούλη. Τώρα να δούμε πάλι Κοματσιούλη. Έρμπολ όμως. Να όμως κερδίζει την μπάλα εκεί πέρα η Κότσια που φαίνεται να έχει ξυπνήσει. Και να τώρα άστοχο το lay-up. Αν είναι δυνατόν που κάνει η Ρεγκίνα Ιαγκό. Κέρδισε την μπάλα. Άστοχο το lay-up. Ζαροκώστα. Και να αναφλιώτησες τώρα σε επίθεση. 5 δευτερόλεπτα. Είναι το λάθος. Κεφάλ πάνω στην Καρούση. Χρειαζόταν να κλέψει η ομάδα του Αιγαία. Και να η Ράνια Καρούση που πήρε αυτό το κλέψιμο και πήρε και το φάουλ. Τρίτο μαδικό για την ομάδα του Ιάκα. Όχι είναι. Όχι, έχουμε τέταρτο. Είναι εκτέλεση βολών. Αντιαθλητικό ήταν αυτό το φάουλ. Δύο βόλες και μπάλα για τον Αιγαία. Ράνια Καρούση. Άστοχη στην πρώτη βολή. Άστοχη και στη δεύτερη βολή. Στον επαναφορά η Κοματσιούλη. Σβορώνου λάθος, πάσα. Τρέχει εκεί πέρα η Ζαροκώστα. Φάουλ. Πλάγε μπάλα για την ομάδα του Αιγαία. Διόρθωσε το λάθος εκεί. Ιαγκό. Η Ρεγκίνα Ιαγκό. Κότσια με την μπάλα. Και χρειάζεται τώρα πλέον ψυχραιμία. Στο μείον 6 είναι ο Αιγαίας. 7 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Πάλι λάθος. Πάσα ευτυχώς διορθώνεται εκεί πέρα από την Κοματσιούλη. Σου τριών πόντων. Και ναι! Εύστοχο! Ιαγκό εξηλαιώνεται από το προηγούμενο λάθος εκεί στο lay-up. Βρίσκεται δίχτυα. Βρήκε το διχτάκι. 47-50. Και 46-50, το δώσανε δύο πόντες διαιτές. Γιάννη, έχω την αίσθηση ότι ήταν τρίποντο. Θεωρώ και εγώ πως ήταν τρίποντο. Τώρα σίγουρα οι διαιτές ήταν πιο κοντά. Αλλά για δύο τελικά, 46-50. Όλοι πιθανόν να πατούσε τη γραμμή σε αυτή τη φάση. Η παίχτρια του Αιγαίου είναι ότι μπήκε το καλάθι.
Και η Σπαθάρου στο κατέβασμα. Πάμε ρε κύρα, πάμε ρε κύρα. Κοματσιούλη κάνει το φάουλ. Δεν έχει πρόβλημα, το δεύτερο της φάουλ μόνο. Ζαροκώστα επαναφέρει. Σπαθάρου και η Μανασγκάρτε. Στρατήμπερα στο παιχνίδι. Μπάπλα, Σπαθάρου. Όλος ο Αιγαίας πάνω στη Σπαθάρου. Μπάπλα γυρίζει και δίνει στο στρατή δύσκολη πάσα. Να, αυτό χρειάζονταν ο Αιγαίας. Που του έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη στο σκορ. Επαναφέρει η Λοΐζου. Προσπαθούν από τους διαδρόμους, η Καρούση, η Λοΐζου. Σπουρώνουν μόνη της με το καλάθι. 48-50. Και η Σπαθάρου, κατένε Σπαθάρου. Χειροκροτήματα από τον πάκο του Αιγαία. Στρατή. Γυρίζουν οι του Ιακά. Φάουλ δίνεται χαμηλά. Ήταν η Λοΐζου που έκανε το φάουλ. Η Φωτεινή Λοΐζου. Δεν έχει φάουλ. Δεν έχει φτάσει τώρα το φάουλ ακόμα. Ο Ιακάς από πλάγι μπάλα. Σπαθάρου. Στρατή. Δυσδύ. Φάουλ επιθετικό. Βήματα. Ακόμα ένα λάθος για τα κορίτσια του Ιακά. Και στο momentum του αγώνα ο Αιγαίας έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Την ψυχολογία με το μέρος του. Τα καλάθια του λείπουν, να μπορέσει να μειώσει και ακόμη περισσότερο σκορ και να πάρει κεφάλι. Κατεβάζουν την μπάλα. Για την απέναντι μεριά δύσκολες πάσες, επικίνδυνες. Καρούση τώρα, φεύγει μόνη της και πάει για την ισοφάριση, αλλά η μπάλα έτσι κάνει το χαντήρι. Ξαναπαίνει όμως το rebound. Τζορτζίνα εκεί βήματα. Απίστευτη φάση στη ρακέτα του Ιακά. Λίγο έλειψε να είχαμε την ισοφάριση. Σπαθάρου τώρα δυσδύ. Βρίσκει τη Ζαροκώστα ελεύθερη και εκτελεί. Τέταρτη φορά που το κάνει αυτό η Ζαροκώστα. Από πλάγια μόνη της, τραβάει τους παίκτες πάνω στη Σπαθάρου. Η Στρατή, εκεί κάνει μια τάπα. Τάπα ψυχολογίας απέναντι στην Αγκό. Η μπάλα είναι για τον Αιγαία όμως. 48-52. Προσπαθούν να βρουν ελεύθερη παίκτρια. Δυσδύο κομματσούλη εκεί πέρα. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σπαθάρου τώρα. Η Τουβία καβγαίνει μπροστά. Κεφάλι που κάνει η Καρούση. Εσπευμένα. Στην προηγούμενη φάση ήταν η Αγκό εκεί πέρα που δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Τραβάει τα μαλλιά της και η Καρούση εκεί πέρα. Απίστευτες φάσεις συμβαίνουν εδώ στο κλειστό. Προσπαθεί ο Αιγαίας, του λείπει το καλάθι. Ζαροκώστα για δύο βολές, εύστοχη στην πρώτη. 48-53. Καρούση κατεβάζει, επαναφέρει. Η Κότσια κατεβάζει. Αγκό, κρίσιμη επίθεση, Στρατή βάζει το χέρι της. Πρωτού πάει μπάλα στη Βορώνου, η πλάγιο για τον Αιγαία. Στην επαναφορά εκεί η Κότσια, Σβορώνου,
Καρούση. Κότσια Μπενδισδί. Καρούση, να δούμε το 1-2 εκεί πέρα. Η μπάλα στα χέρια των κοριτσιών του Ιακά και στη Σπαθάρου. 48-54 το σκορ. Σπαθάρου πάει για το lay-up. Ανακόπτεται εκεί πολύ ωραία από την Κομματσιούλη. Και η μπάλα είναι τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Ιακάς. Μάλλον όχι, έχουμε time-out. Time-out λοιπόν. 4 και 21 για να λήξει το παιχνίδι. Στο μείον 6. Γιάννης Γράντας. Γιάννη, τι βλέπεις? Πάλι για μία ακόμα φορά νεκρό διάστημα επιθετικά για την ομάδα του Αιγαία. Δεν μπορεί να βρει λύση. Η ομάδα του Ιακά έχει προσαρμοστεί στις Βορώνου σε όλα τα screen που γίνονται πάνω στην παίκτρια του Αιγαία. Κάνουν αλλαγές. Είναι δύσκολο να περάσει μπάλα χαμηλά. Αυτό. Πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο η ομάδα του Αιγαία, είτε με επιθετικό transition είτε στο set, να σκοράρει. Ευχαριστούμε το Γιάννη το Γράντα. 4-29 έλεξε το παιχνίδι. Στο μείον 6 ο Αιγαίας. 48-54 προηγούνται οι φιλοξενούμενες. Εδώ στο κλειστό της Χίου παρακολουθείτε στη ζωντανή μετάδοση από τη Χίου.gr διαδικτυακά τον αγώνα ανάμεσα στον Αιγαία και την ομάδα του Ιακά Ναυπλίου. Πρώτο παιχνίδι του Αιγαία εντός έδρας. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας που παίρνουν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης από κάτω και μας στηρίζουν σε αυτή τη μετάδοση. Yeah. Να πούμε, το παιχνίδι θα ανέβει και στην Ομοσπονδία της Καλαθοσφαίρησης αύριο. Για όσοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, να το δουν και από εκεί. Εμείς συνεχίζουμε στη ζωντανή μας μετάδοση. Επίθεση για την ομάδα του Ιακά, του Αιγαία. Με την Κότσια. Λάθος πάσα που γίνεται και της Βορώνου. Κερδίζει την μπάλα και γλιτώνει. Σώζει τα χειρότερα η Τζορτζίνα της Βορώνου. Πάλι μπάλα για τον Αιγαία. Έχουν καταλάβει και μαρκάρουν χαμηλά την Τζορτζίνα της Βορώνου. Μόλις πάνε να σηκάσει την μπάλα, μόλις πάρει χαμηλά την μπάλα. Την πανύψηλη παίχτρια του Αιγαία. Να δούμε τώρα. Κομματσιούλη. Ψάχνουν διαδρόμωση του Αιγαία. Κότσια Δυσδύ, ξανά προς τα έξω και να, έλειξη χρόνου, παίζει την μπάλα, μπάλα στη στρατή, το σούτ αυτό που έκανε για Μαλίδου, έλειγε και ο χρόνος, άλλη μια χαμένη επίθεση για τον Αιγαία, Σπαθάρου εκεί βρίσκει την μπάπλα, σούτ δύο πόντων, είναι τρεις του Αιγαία εκεί πέρα, η μπάλα καταλήγει στην Κότσια που κατεβάζει για Μαλί. Την μπάλα τελικά άστοχο και το λέει άρκα της Κομματσιούλη. Χρειάζεται οπωσδήποτε να βρει δίχτυα, το διχτάκι η ομάδα του Αιγαία. Διαμαρτύρεται η στρατηγία φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι 48-54. 3-20 για να τελειώσει το παιχνίδι. Σπαθάρουμε την μπάλα. Σου τριών πόντων. Η μπάλα Στεφάνη. Γλιτώνει τα χειρότερα ο Αιγαίας. Κότσια κατεβάζει την μπάλα. Στην άλλη μεριά λάθος πάσα. Πάει στην Καραπάνου πάνω η μπάλα. Και κερδίζουν δευτερόλεπτα οι του Ιακά. Στο συνέξι είναι φιλοξενούμενες με τη Σπαθάρου. Ζαροκώστα εκεί πέρα. Στρατή στην Κερκή. Βήματα όμως κάνει η Στρατή. Είχε μια έμπνευση, δεν της βγήκε. Και η μπάλα έξω. Απλά για τον Αιγαία. Κομματσιούλη. Κότσια κατεβάζει. Ελένη Κότσια. Ακριβώς 2-30. Κομματσιούλη πάλι ξεμακάρεται στη ρακέτα. Σβορώνου κάνει το πέρασμα. Όμως γλιστράει η μπάλα από τα χέρια της Καρούση. Ήτανε εκεί πέρα η Σβορώνου για να αποτρέψει το φάουλ. Έπιασε από τη φανέλα την
Σπαθάρου. Δεν είχε αλληλεπιλεγή η Τζορτζίνα σε αυτή τη φάση. Αντιαθλητικό το φάουλ. Και δείχνει επλά στην Καναγκέρνη προς την ομάδα του Ίακα. Γλίστρησε εκεί η μπάλα στην πρώτη φάση από την Μαράνη την Καρούση. Πήγε στην αντίπαλό της, πήγε ο βρυνδιασμός. Αστοχή η Κατερνέ Σπαθάρου. 21 πόντους έχει στο σημερινό παιχνίδι μέχρι στιγμής. 35 στην πρεμιέρα και 48-55. Η μπάλα πλάγια για τις φιλοξενούμενες, 2 και 20 για να τελειώσει το παιχνίδι. Και ζητάει time out ο Κώστας Γιασεμής. Γιάννη, κρίσιμο αυτό το σημείο. Τι μπορεί να αρπίζει ο Γέας, είναι στο μείον 7. Αν δεν βρει άμεσα λύση επιθετικά ο Γέας, νομίζω ότι θα χάσει το παιχνίδι. Λάθη απροσεξίας, κούρασης και νεύρων. Πάρα πολύ αφελές το αντιαθλητικό της Βορώνου. Δείχνουν τα κορίτσια του Αιγαίου ότι έχουν χάσει τη συγκέντρωσή τους. Θα πρέπει τα υπόλοιπα 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα που απομένουν στην άμυνα να σχεδόν να μην δεχτεί καλάθη και μπροστά να βρει μεγάλα σούτ. Παντός γυρίζει το παιχνίδι από το μείον 7, αν στήθη καθαρά ο Γέας, έτσι. Εννοείται πως γυρίζει το παιχνίδι. 2,5 λεπτά στο μπάσκετ είναι πάρα πολύς χρόνος. Απλώς αυτό που είπες και εσύ, αυτή τη στιγμή το momentum είναι υπέρ των κοριτσιών του Ίακα. Πρέπει κάπως να αλλάξει ψυχολογία, να πάρει το momentum ο Γέας και να κερδίσει το παιχνίδι. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Γράντα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε 2 και 20 λέξεις στο παιχνίδι. 48-55 προηγείται η ομάδα του Ίακα. Η ομάδα του Αιγαία πρέπει να υπερβάλλει αυτό σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι αυτό. Η μπάλα είναι και για τις φιλοξενούμενες. Που πάνε να βγάλουν το παιχνίδι με 7 παίχτριες εδώ στην Χίο. Καραπάνου στην Σπαθάρου. Κερδίζει πολύ ωραία και η μπάλα η Κότσια. Να δούμε. Καθαρό μυαλό χρειάζεται πλέον στα κορίτσια του Αιγαία για να μπορέσουν να μειώσουν το σκορ. Κότσια τώρα. Δεν κάνει το τρίπο. Κάνει το μπάσιμο. Ξαναπαίνει και το rebound. Έξω για σούτ για 3 πόντους. Η μπάλα άστοχο. 3 σούτ χαμένα σε αυτή τη φάση. Για την ομάδα του Αιγαία. Η Ατσαβέ ήταν σε αυτό που το έκανε. Η Σπαθάρου κυρογανίζει το χώρο. 1-40. Η μπάλα κερδίζεται πάλι από την Ράνια την Καρούση. Να βγούμε, θα βγει ο διευνιασμός. Κοματσιούλη στο τρίποντο. Είναι άλλο, χρειάζεται ο Αιγαίας. Ξυπνάει η ομάδα του Αιγαία. Ξυπνάει από το λίθαργο. 51-55. Όλη η άμυνα τώρα στη σιωτική ομάδα. Σπαθάρου κατεβάζει την μπάλα. 1-20. Μόνη της όμως η Ζάρο Κώστα. Έξω η μπάλπα Σπαθάρου. Στα 7 δευτερόλεπτα. Κερδίζει την μπάλα εκεί. Και έχουμε η μπάλα για τον Ίακα. Έχουμε τζάμπολ και το βελάκι δείχνει Ίακας σε αυτή τη φάση. 1-10. Και ζητάει time out ο Τσοτσόκος, ο προπονητής του Ίακα. Ένα και 12 λοιπόν για να λήξει το παιχνίδι. 51-55. Γιάννη, τι βλέπουμε, τι περιμένουμε στα λεφτέρια, αυτά δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ σημαντικό σούτ από την Κλειό. Πρέπει να βγει άμυνα οπωσδήποτε και να σκοράρουμε. Έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Πρέπει να κρατήσουμε τα κορίτσια και την ψυχραιμία του. Τα άστοχα αυτά σούτ που βλέπουμε από τον Αιγαία είναι θέμα άγχους, ψυχολογίας, τι μπορεί να φταίει. Σίγουρα είναι θέμα άγχους. Όταν το παιχνίδι φτάνει προς το τέλος του, προς το τέλος του η μπάλα βαραίνει. Τα κορίτσια του Αιγαία είναι μια νεανική ομάδα. Τα κορίτσια είναι άπειρα. Οπότε είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά τα λάθη. Όμως είδαμε ότι έμπειρες παίκτριες όπως η Κλειό βγήκε μπροστά, πήρε ένα μεγάλο σουτ και το παιχνίδι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μπορεί να γυρίσει.
72 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Γκράντα εδώ από τον Μπέκ του Αιγαία. Εδώ στο κλειστό της Χίος, ζωντανή μετάδοση από τη Χίος Ιν. Όλα ανοιχτά. 51-55 προηγείται η ομάδα του Ιακά. Στην επαναφορά η Ζάρο Κώστα. Προσπαθούν τη σπαθάρουν να βρει, την βρίσκει κάτω το καλάθι. Κερδίζουν εκεί του γλίστρης εκεί πέρα. Κερδίζουν η ομάδα του Αιγαία. Σου τριών πρώτων για την Κότσια. Ναι! Στον πόντο μειώνει ο Αιγαίας. 54-55. 54-55 εδώ στο κλειστό του στάδιο. Η Σπαθάρου κατεβάζει την μπάλα. Όλα δραματικά 5 δευτερόλεπτα. Σου τριών πρώτων. Άστοχα από τον Ιακά. Όλα ανοιχτά πλέον από εδώ και πέρα. Τελειώνει ένα λεπτό. Η ομάδα ...35 δευτερόλεπτα και έχουμε φάουλ που κερδίζει η ομάδα του. Η Κότσια έχει τα κότσια σε αυτή τη φάση να κάνει αυτό το τρίποντο, έτσι Γιάννη. Ακριβώς. Ένα αιχμηρό τρίποντο, στον πόντο πλέον οι δύο ομάδες. 34 και 4. Η μπάλα στην Κομματσιούλη. Το μπάσιμο που γίνεται η μπάλα πλάγια για την ομάδα του Αιγαία. Στην επαναφορά η Κότσια, η μπάλα, η επίδεση τώρα να βγει, σούτε που γίνεται από την Κότσια πάλι, έχουμε προβάδισμα για τον Αιγαία, 55-56-55, Σπαθάρου 25 δευτερόλεπτα, σούτ τριών πόντων, έξω η μπάλα στα χέρια του Αιγαία, απίστευτες στιγμές στο κλειστό εδώ της Χίου, η Κότσια με την μπάλα, 5 πόντους, Κομματσιούλη στο τρίποντο, η μπάλα έξω, 11 δευτερόλεπτα. Κρατήσουν η μπάλα ή του Αιγαία. Και η μπάλα είναι για την Αιάκα. 8 δευτερόλεπτα ανοίξει το παιχνίδι. 56-55 μπροστά η ομάδα του Αιγαία. Πέφτουνε κορμιά εδώ στο κλειστό. Και η μπάλα είναι έξω για την ομάδα του Αιγαία. 56-55. Και η μπάλα με time out που παίρνει εξπερμένα ο Τσοτσόκος. Comeback λοιπόν Γιάννη, comeback βλέπουμε. Τεράστια σούτα από την Ελένη την Κοτσία, τεράστια. Πραγματικά έδειξε ότι έχει πολύ μεγάλο χαρακτήρα. Πραγματικά πήρε αυτή τη στιγμή τον Αιγαία από το χέρι. Τεράστιο λάθος από την Κλειό που αντί να κρατήσει την μπάλα στα 14 δευτερόλεπτα και απλά να ροκανίσει το χρόνο να τελειώσει το παιχνίδι, σούταρε. Ευτυχώς πήραμε εκεί πέρα το rebound. Η μπάλα είναι στα χέρια μας και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι έχει γύρει ξεκάθαρα υπέρ του Αιγαία. Απλά πρέπει να είναι ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών. 8 δραματικά δευτερόλεπτα πλέον κυρίες και κύριοι. Εδώ στο κλειστό της Χίου. Μία επίθεση 56-55. Όλα ανοιχτά πλέον σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση. Παρακολουθείτε εδώ από την διαδικτυακά από τη hiosin.gr. Ένα εκπληκτικό comeback που έκανε λοιπόν η ομάδα του Αιγαία. Είναι μπροστά στο σκορ. Έχει να προηγηθεί από την δεύτερη περίοδο. Και τρομερά νεύρα βλέπουμε. Είδαμε και πριν το άστοχο τρίποντο της Παθάρου. Τρομερά νεύρα για την ομάδα των φιλοξενουμένων. Με άλλη ψυχολογία πλέον για αυτά τα 8 τελευταία δευτερόλεπτα. Τα δραματικά αυτά η ομάδα του Αιγαία. Η Κότσια, η Ελένη Κότσια. 5 πόντους τελευταία δευτερόλεπτα που πήρε πάνω στο παιχνίδι. Η επαναφέρει. Η μπάλα φάουλ τώρα που γίνεται πάνω στην Καρατζάνου. Στα χέρια της Κλάρας πλέον της Καρατζάνου κρίνεται η τύχη του σημερινού αγώνα. 6 και 8 για να λήξει το παιχνίδι. Έτοιμη για την πρώτη. Άστοχη για την πρώτη βολή. Άστοχη λοιπόν στην πρώτη βολή. Όλος ο Αιγαίας πίσω. Δεν πρέπει να γίνει φάουλ μετά. Εύστοχη στη δεύτερη. 57-55.
Σπαθάρου με την μπάλα. Να δούμε. Η μπάλα στην άλλη μεριά. Κόβεται. Η μπάλα 57-57. Απίστευτο. Παράταση. Παράταση στο... Παράταση λοιπόν εδώ στο κλειστό. Εγκληματική αυτή η φάση. Βγήκε από πίσω η Καραπάνου και πέτυχε αυτό το δίποντο σε μια στιγμή αδράνειας του Αιγαία. 57-57. Παράταση λοιπόν εδώ στο κλειστό. Η μπάλα για τον Ίακα, ο οποίος στην τελευταία φάση είχε Καρατζάνο δύο βολές, πέτυχε τη μία, ξεχύθηκε στον ευνηδιασμό και πέτυχε το δίποντο αυτό. Καραπάνω λοιπόν με την μπάλα. Στην Σπαθάρου. 57-57 και όλα ξεκινάνε από την αρχή. Καραπάνω εκτελεί, άστοχη, η μπάλα στην Κότσια. Κότσια λοιπόν, λάθος πάσα, απίστευτη λάθος πάσα και ξεκινείται στον ευνηδιασμό η Ζαλοκώστα. Εγκληματικά λάθη, εγκληματικό για αυτό το λάθος που στοιχίζει δύο πόντους στην ομάδα του Αιγαία. 57-59, Καρατζάνου. Κότσια σουτάρι, άστοχο σουτ, ξανά η μπάλα και φάουλ από την Καρούση. Και εκεί που για το πάνω γέρι, ο Αιγαίας βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κλειστό. Είχε τον αγώνα, είχε τον έλεγχο του αγώνα στο 57-55. Και η μπάλπα... Αστοχή στην πρώτη βολή. Ευστοχή της δεύτερη. 57-60. Ξανά Κότσια κατεβάζει. Καρατζάνου. Προσπαθούν να βρουν διαδρόμωση του Αιγαία. Πάλι λάθος πάσα. Πάλι Ζαροκώστα εκεί. Και Σπαθάρου. Σπαθάρου λοιπόν με την μπάλα. Συγκλίνει. Πάλι Ζαροκώστα, σουτ δύο πόντων. Άστοχα αυτή τη φορά. Στρατή παίρνει το rebound. Ανάμεσα σε τρεις του Αιγαία. Βήματα όμως. 3:40 για να λήξει το παιχνίδι. Κότσια με την μπάλα. 3:35. Κότσια κατεβάζει. Καρούση, βήματα. Όλα τα βλέπουν οι διαιτητές σήμερα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Πάρα πολύ καλή διαιτησία. Πάρα πολύ καλή. Και έχουμε και τα ημάτα από τον Κώστα το Γιασεμί.
στο μείον 3 πλέον ο Αιγαίας. Τίποτα, το παιχνίδι ξεκινάει την αρχή ουσιαστικά στην παράταση, 3,5 λεπτά είναι άπειρος χρόνος. Τελικά δεν έχουμε Γιάννη time out, συνεχίζει το παιχνίδι της Παθάρου, 3-20. Ζαροκώστα. Μπάλπα, shoot, airball η μπάλα. Η στρατή προσπαθεί, η μπάλα για τον Αιγαία. Ένα τρίποντο χωρίς δύο ομάδες. Καρούση, Κότσια, σε pressing του Ιακα. Το αυτό πρέπει έχει δουλέψει πάρα πολύ τελευταίες, ειδικά στην παράταση. Έχουν κάνει 4-3 κλεψίματα. Φάουλ τώρα που κερδίζει η Κότσια. Κότσια λοιπόν στις δύο βολές. Άστοχη στην πρώτη. Έτοιμη για τη δεύτερη. Εύστοχη, 58-60. 3 λεπτά. Στρατή με την μπάλα. Ροκανίζουν τον χρόνο. Κερδίζει πολύ και ώρα την μπάλα. Προσπαθούν να κερδίσουν εκεί. Είναι όμως, βγαίνει όμως σε αντεπίθεση τώρα και ένα καλάθι εκεί για την Καραπάνου. 58-62. Σε αυτή τη ρώσικη ρουλέτα της παράτασης. Η Κότσια επιμένει. Κότσια. 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση. Προσπαθούν να βρουν με την Αγκό. Καρούση. Σουτάρι εκεί πέρα φωνάζουν σου την μπάλα. Στα χέρια της Ζαροκώστα. Σπαθάρου. 2 και 10. Κερδίζουν εκεί του Αιγαία. Βήματα δίνει στην Αγκό. Πήρε εκείνα την Αγκό. Και time out που παίρνουν οι Τουίακα. 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Η πρώτη παράταση μάλλον του παιχνιδιού. 58 Αιγαίας, 62. Ο Ιακα σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση σε live stream που παρακολουθείτε από την Χίωσιν. Γιάννη, τι μπορούμε να περιμένουμε σε αυτά τα 2 λεπτά. Στην παράταση ο Αιγαίας έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Σε 3 λεπτά έχει πετύχει 2 πόντους. Θεωρώ ότι θα πρέπει... Γιάννη, μόνο ένα πόντο έχει πέσει. Ένα πόντο, την βολή της Κότσιας, σωστά. Πρέπει να βρει λύσεις επιθετικά και να μαρκάρει. Το επιμέρους σκορ της παράτασης είναι 1-5 ανάμεσα στις δύο ομάδες. 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Εδώ στο κλειστό. Στον αγώνα της Α2 μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Αιγαία. Και τον Ιακα στην παράταση βρίσκονται οι ομάδες. Κανονική διάρκεια 57-57. Κρίσιμη αυτή η επίθεση για τον Ιακα. Για τον Αγία, αγωνίζονται οι Ατσαβέ. Κότσια, Καρούση, να δούμε τα 5 δευτερόλεπτα. Ίσα στα 5 δευτερόλεπτα επιστρέψει την μπάλα η Ζαροκώστα. Σπαθάρου, διπλό pressing. Μπάλπα, βήματα. Και η μπάλα ακριβώς στα 2 δευτερόλεπτα, τα 2 λεπτά. Και δίνει και... Τι έδωσε Γιάννη για αυτός μας. Τεχνική ποινή δεν είδα απλά σε ποιον. Το 11. Την Καραπάνου. Να η ευκαιρία του Αιγαία.
Να δούμε την Έλενη την Κότσια σε αυτές τις δύο βολές. Την νεαρή παίχτρια του Αιγαία. Δεν συγχωρούνται λάθη πλέον από εδώ και πέρα. Αποτυχημένη η βολή. Η μπάλα για τον Αιγαία. Καρούση λοιπόν με την Αγκό. Αγκό κατεβάζει την μπάλα. Σουτ δύο πόντων. Είναι κλειστά τα μάτια εκεί από την Κοματσιούλη. Παλεύει για το... Η μπάλα είναι για τον Ία Καλενιδιωτητές. Time out που ζητάει ο Τσοτσόκος. 102 δευτερόλεπτα εδώ στο κλειστό. 58-62. Τέσσερις πόντους πίσω η ομάδα του Αιγαία. Στην παράταση παρακολουθείτε από την Χίο ζωντανή μετάδοση διαδικτυακά τον αγώνα εδώ από το κλειστό της Χίου. Η αγωνιστική να πούμε ότι οκλεινώνεται με τα άλλα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα. Ευνίκος, Δανέη, Άργους, Αντρόμητος, Πειραιά, Άμυλα, Τρίπολης, Φοίνικας, Πειραιά, Άρης, Καλαμάτας. Ενώ χτες ο Θυσίας Παναγιώτας στη Μυτιλήνη τήθηκε από την Λιούπολη με 44-82. Δραματικό λοιπόν αυτό το παιχνίδι όπως εξελίχθηκε. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ ήταν πίσω η ομάδα του Αιγαία, κατόρθωσε στο τέλος να προηγηθεί με 56-55 και 57-55. Και με ένα καλάθι στο τέλος η Ζαρακώστα έδωσε το παιχνίδι στην παράταση. Στην παράταση λίγο πιο αποδοτικός ο Ίακας. Έφερε το μάτς στο συν 4, 62-58. Εδώ στο κλειστό της Χίου. Α2 γυναικών λοιπόν. Εδώ μπάσκετ. Αιγαία Χίου, Ίακας Ναφλίου 58-62. Η μπάλα φιλοξενούμενε, Στρατή με την μπάλα. 100 δευτερόλεπτα απομένουν στο παιχνίδι. Σπαθάρου προσπαθεί να κερδίσει εκεί πέρα. Η Κοματσιούλη μπάλα είναι έξω. Το rebound να δούμε το παίρνει. Η Καρούση τελικά το χάνει. Οι ομυρικές μάχες γίνονται κάτω από τη ρακέτα του Αιγαία. Η μπάλα πάλι στη Σπαθάρου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίδεση του Ίακα. Η μπάλα έξω. Και να τώρα η ευκαιρία του Αιγαία. Κότσια με την μπάλα. Διασκεί το γήπεδο. Δεν παίρνει φάουλ. Σπαθάρου παίρνει την μπάλα. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Φάουλ ψήφιζε πάνω στη Σπαθάρου. Ό,τι χειρότερο για τον Αιγαία σε αυτή τη φάση. Πήρε την πρωτοβουλία εκεί η Κότσια. Διέσχισε όλο το γήπεδο. Στο lay-up ήταν άστοχη. Και η Σπαθάρου έχει την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά. Και το κάνει. Στο συν 5 λοιπόν ο Ίακας. Δεύτερη φόλη για την Κατερίνα της Σπαθάρου. Εύστοχη κι αυτή. Στο συν 6, 58-64. Κατεβάζει τώρα η Κοματσιούλη. Ένα τρίποντο θέλει πλέον ο Αιγαίας. Δεν έχει άλλα χρονικά περιθώρια. Το τρίποντο από την... Άστοχο τελείως. Από την Κότσια. Ζητάει αλλαγή ο Κώστας Γιασεμής. Πέντε τέσσερα τώρα την ανοίξει το παιχνίδι. Μπήκε και η Δάνδουλα στον αγωνιστικό χώρο. Και πρέσικη από την ομάδα του Αιγαία. Η ομάδα του Αιγαία θέλει πλέον ένα γλίγορο κλέψιμο της μπάλας.
για να μπορέσει να επανέλθει στην έχει επαφή με το σκορ. Να δούμε. Η μπάλα βγαίνει όμως προς τη σέντρα. Ζαροκώστα εκεί. Σπαθάρου. Ανάμεσα σε τρεις βήματα. Να, το φιλί της ζωής. Το φιλί της ζωής για την ομάδα του Αιγαία. Τα βήματα αυτά της Σπαθάρου. Η οποία γελάει ειρωνικά. Δεν τη βλέπουν οι διαιτητές αυτή τη φάση. Και πλέον ο Αιγαίας προσπαθεί σε αυτή τη φάση. Καρούση. Τρίποντο για τον Αιγαία. Έρμπολ πάλι μπάλα. Η μπάλα στη Σπαθάρου. 32 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάνε την μπάλα με τη στρατή και κερδίζει και το φάουλ. Άλλο ένα χαμένο τρίποντο για την ομάδα του Αιγαία. Στρατής δεύτερη βολή, ευστοχή, 58-65, στο σύν 7 η ομάδα του Ίακα. Γίνεται το λάθος εκεί πέρα, όλα έχουν εκλειθεί εδώ στο τρίποντο που γίνεται, η μπάλα είναι airball, στρατή με την μπάλα, κρατάνε την μπάλα η του Ίακα. Όλα πλέον εκριθεί στο δημοτικό στάδιο εδώ το κλειστό. Ένα φάουλ που κάνει πάνω στην Σπαθάρου. 2 δευτερόλεπτα και 7 δευτερόλεπτα. 58-65. Σημαντική νίκη για τον Ίακα εδώ στην Στοιχείο. Ένα παιχνίδι που στην κανονική του διάρκεια ήταν αμφίροπο. Η Σπαθάρου ευστόχησε στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη. Φαίνεται η διαφορά στο 58-67. Στο συν 9. Λίγη το παιχνίδι. Νίκη λοιπόν στην παράδειγμα την ομάδα του Ίακα. 58-67. Εδώ στο κλειστό μετά την παράταση. 57-57 κάνουν και διάρκεια το αγώνα. Πανηγισμούς από τις παίχτριες του Ίακα. Ο Ιάς πάλεψε, έδωσε ό,τι καλύτερο δυνατό. Ιτήθηκε τελικά στην παράταση, ηρωικά έπεσαν τα κορίτσια του Αιγαία σε αυτό το παιχνίδι. 58-67 με την εμπειρία του η ομάδα, η Σπαθάρου πιο πολύ και η Ζαροκώστα, η ομάδα του του Ιακα πήρε αυτή τη σημαντική νίκη εδώ μέσα στη Χίο. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις παίχτες που αγωνιστήκαν εδώ σήμερα. Προσφέραν ένα υψηλό θέαμα που παρακολουθήσατε μέσα από την Χίο Σιν. Τελικό αποτέλεσμα Αιγαία Χίου 58, Ίακας 67. Από τον τεχνικό μας τον Νίκο Μαραγγέλη να σε ευχαριστήσουμε και από μένα τον Νίκο τον Ζερβόπουλο να σε ευχαριστήσουμε που παρακολούθησε, μας παρακολούθησε αυτή την ζωντανή μετάδοση. Γεια σας.